Έβαλαν τα γάντια τους, έπιασαν τα σφουγγάρια και ξεκίνησαν τον καθαρισμό των μαρμάρων στην πλατεία του Φάρου στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος για εθελοντές που στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας στο σημείο θέλησαν να καθαρίσουν το χώρο από τα γκράφιτι που κάποιοι σχεδίασαν επάνω στα μάρμαρα. Έχουμε πει ότι πρέπει να καλοποιήσουμε και να κάνουμε έτσι όμορφη και αξιοπρεπέστατη την πλατεία του Φάρου. Όχι μόνο το ότι θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα την Κυριακή στις 5.30 ώρα, αλλά πολύ απλά εν ώψη του καλοκαιριού, μιας και η τουριστική σεζόν ανοίγει και όλοι οι επισκέπτες, το πρώτο πράγμα που επισκέπτονται είναι η πλατεία του Φάρου, πρέπει να είναι όμορφη, καλέσθητη και να αναδεικνύει τα σημαντικά μνημεία τα οποία υπάρχουν εδώ. Έτσι λοιπόν, στη συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού, με πολλούς εθελοντές οι οποίοι έχουν έρθει ήδη στο χώρο και με αυτούς που θα έρθουν και στη συνέχεια, θα καθαρίσουμε όλα τα γράφη τα οποία υπάρχουν στα μάρμαρα των μνημείων πάνω στην πλατεία του Φάρου και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να προσέχουμε τις πλατείες μας, τους δημοτικούς μας χώρους, γιατί αποτελούν ένα αξιοθέατο για την πόλη μας και πρέπει να το προσέχουμε και να το αναδεικνύουμε όπως πρέπει. Οι εθελοντές με διάθεση για να προσφέρουν έπιασαν κατευθείαν δουλειά και, όπως έλεγαν οι ίδιοι, ελπίζουν να μην είναι ο χώρος γεμάτος συνθήματα σε λίγες μέρες ξανά. Χαίρομαι πολύ που στην πρόσκληση που κάναμε όσον αφορά την εθελοντική αυτή δράση έχουμε και ανθρώπους της αντιπολίτευσης. Έχουμε τον φίλο μου τον Βάγκη εδώ πέρα, ο οποίος έχει έρθει σαν πολίτης, σαν δημιουργικός και ζωντανός πολίτης αυτής της πόλης, για να συνεισφέρει και αυτός στην δομή που κάνουμε. Η Πατριαρχική Ορθόδοξη Κίνηση της Αλεξανδρούπολης είναι εδώ, βοηθάει στην δράση μας αυτή. Το Γραφείο Εθελοντισμού είναι εδώ. Οι δημοσιογράφοι, όλοι εσείς, ξέρω ότι αφού τελειώσουμε τη συνέντευξη θα βάλετε τα γαντάκια σας και θα βοηθήσετε και εσείς. Οπότε από τη στιγμή που το λέω τώρα, πρέπει να το κάνετε και με κοιτάτε έτσι περίεργα. Πλάκα κάνω. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αγκαλιάζει τις προσπάθειες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της πόλης μας και αυτό είναι ό,τι πιο αισιόδοξο και ό,τι πιο δημιουργικό στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε. Παράλληλα, ο κύριος Βραχιόλογλου τόνισε πως έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία του χώρου, ενώ είπε πως για όσους ασχολούνται με τον γκράφιτι θα δοθεί ειδικός χώρος για να εξασκούν το αγαπημένο τους χόμπι. Έχω κάνει κάποιες κουβέντες με τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, ίσως να φανεί και δημιουργικό αυτό. Έχω προσφέρει σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον γκράφιτι, το οποίο το λατρεύω προσωπικά σαν μορφή τέχνης, θα προσφέρουμε ειδικούς τοίχους, ειδικές επιφάνειες, που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να αναπτύξουν την τέχνη τους, που πραγματικά θέλουν, και να καταλάβουν, έχουν καταλάβει ήδη ότι δεν πρέπει στις επιφάνειες αυτές να γράφουν ως με συνθήματα ή διάφορα άλλα πραγματάκια. Θα τους δοθεί επιφάνεια από την πλευρά του Δήμου Αλεξανδρούπολης και η τοποθεσία η σωστή, έτσι ώστε να γράψουν ό,τι θέλουν